Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού εξακολουθούν να βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Ήπειρο μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων πανόλη στα αμνοερήφια και στην περιοχή της Βόνιτσας, που είναι η πιο κοντινή μέχρι στιγμής περιοχή στα σύνορα με την Ήπειρο. Όπως έκανε γνωστό ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, εκτός από τη Βόνιτσα, κρούσματα καταγράφονται σε Τρίκαλα, Λάρισα και Καλαμπάκα, περιοχές που επίσης γειτνιάζουν με την Ήπειρο. Υπάρχει η ελπίδα όμως ότι η ασθένεια δεν έχει εξαπλωθεί, καθώς ελήφθησαν γρήγορα τα απαγορευτικά μέτρα για τις μετακινήσεις και επίσης εφαρμόζονται ισχυρά προληπτικά μέτρα. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητήθηκε από την περιφέρεια της Ήπειρου να συνδράμει με κτηνιάτρους και σε αυτό το πλαίσιο θα μετακινηθούν 4 ίσως και περισσότεροι κτηνιάτροι για να βοηθήσουν στις ιχνηλατήσεις που γίνονται στην περιοχή της Βόνιτσας. Η ιχνηλάτιση της διαδρομής των άρρωστων ζώων από τη Ρουμανία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν ήδη θανατωθεί περίπου 15.000 αμνοερήφια σε διάφορες περιοχές, ωστόσο υπάρχει η ελπίδα ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί. Τα ζώα αυτά τα λακών, εκτός από τα αρσενικά που τα είχαν σε άλλο φορτίο και δεν κατέβηκαν καν, κατέβηκαν στους στάβλους που άφηναν τα ζώα από τη Ρουμανία. Με αποτέλεσμα να τσιμπήσουν όλα αυτά τα θηλυκά ζώα, είτε πήγαν στην Κρήτη ή οπουδήποτε στην Ελλάδα, να τσιμπήσουν πανόλη, γιατί μεταδίδεται εύκολα. Το αποτέλεσμα είναι ότι έκανε ιχνηλάτιση σε όλα αυτά τα ζώα το Υπουργείο από την Αθήνα. Εμάς είχαν έρθει στην περιοχή Τσάρτας 4 αρσενικά, τα οποία δεν είχαν κανένα πρόβλημα, γιατί τα αρσενικά τελικά, μιλούσαν με το Υπουργείο, δεν κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, τα είχαν χωριστά από τα θηλυκά. Καταλαβαίνετε ότι έχουν και δική μας εκεί, αλλά παίρναν και από εκεί οι δικοί μας. Βέβαια τα περισσότερα τα πούλαγαν στους Άραβες, αλλά φέρναν και αρκετές επιχειρήσεις εδώ, όπως στην Κόρινθο, όλα τα σφαγεία που έκλεισαν, δεν έκλεισαν τυχαία, βρέθηκαν ρουμάνικα αρνιά και μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό, απαγόρευσε τη διακίνηση παντός είδους εγώ πρόβατα σε όλη την επικράτεια, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να εισαχθούν και απ' έξω. Βέβαια, η Ρουμανία πήρε μια απόφαση τώρα ότι δεν στέλνει προς την Ελλάδα, αλλά το σίγουρο είναι ότι τσιμπήσαμε την αρρώστια από εκεί. Εδώ σε πόσες περιοχές είναι, Ρουμανία? Τώρα είναι, θα σας τα πω εγώ, εμάς μας ζήτησαν από αύριο 4 με 5 κτηνιάτρους στο Υπουργείο να δώσουμε στην περιοχή της Βόνιτσας, που έχει πρόβλημα να κάνουν ιχνηλατήσεις παντού. Το πιο κοντινό σημείο από πλευράς Δυτικής Ελλάδος είναι αυτό, που είναι από λακών πρόβατα. Εκεί είναι, Βόνιτσα με Εγρίνιο. Το δεύτερο στοιχείο που έχουμε κοντά είναι τα Τρίκαλα με την Καλαμπάκα και την Λάρισα. Μετά έχει Κόρινθος, μετά έχει το Ηράκλειο και η Δράμα βρέθηκε τώρα. Όπου δηλαδή, τώρα θα σας πω, όπου δηλαδή πήγανε αυτά τα λακών, μετέδωσαν συν αυτά που ήταν για σφάξιμο. Τώρα, τι μέτρα παίρνουμε? Εμείς έχουμε υποχρεώσει σε όλους τους κτηνοτρόφους, φωνάξαμε και τις οργανώσεις, η Ένωση εδώ το έβαλε και το έστειλε σε όλους το μήνυμα, ότι όταν έρχεται κάποιος που έχει αυτοκίνητα και είναι από άλλη περιοχή, δηλαδή να παραλάβει γάλα, που παραλαμβάνει από περιοχές που είναι ύποπτες και ή έχουν διαπιστωθεί, θα πρέπει ο οδηγός να φοράει την ώρα που συνδέει στην παγολεκάνη να πάρει το γάλα νάιλον ποδονάρια. Είναι μεγάλη πληγή αυτή. Εγώ ευελπιστώ ότι μέχρι τέλη Αυγούστου θα έχει κάνει τον κύκλο της με την επιμέλεια που έδειξε το Υπουργείο, που πήρε 100 κτηνιάτρους, είχαμε δώσει και την άλλη φορά στη Θεσσαλία, τώρα δίνουμε στη Βόνιτσα, για να μπορέσουν όλα τα ύποπτα να τα εξετάσουν και στο αίμα και παντού για να κλείσει το θέμα.